Ο αθλητικός όμιλος Δρομέων Κορινθίας Εφηρίου Κήποδες διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ημερίδα για το τρέξιμο και το λαϊκό αθλητισμό. Η ημερίδα αυτή έχει στόχο την ενημέρωση των συμπολιτών μας πάνω στο κομμάτι που ελεύθερα μπορούμε να πούμε τρέξιμο, για όλους αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για λόγους υγείας και όχι μόνο το τρέξιμο και την εναλλακτική μορφή αθλητισμού όπως είναι αυτή. Η ημερίδα αυτή διοργανώνεται, θα λάβει χώρα μάλλον στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 20 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, και στις 7:30 το απόγευμα. Οι ομιλητές θα είναι γιατροί, αθλητές εξειδικευμένοι πάνω στον χώρο του στίβου και στον χώρο του τρεξίματος, και κατόπιν θα ακολουθήσει ελεύθερη συζήτηση για να λυθούν οποιασδήποτε απορίες μπορεί να έχει το κοινό. Όσον αφορά τα προβλήματα που είχαμε επισημάνει την προηγούμενη φορά για το στάδιο της Κορίνθου και την προσβασιμότητα των ανθρώπων που θέλουν να αθληθούν σε αυτό. Το στάδιο της Κορίνθου θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει οι παράγοντες να μας προσεγγίσουν για να τους αναλύσουμε τι ακριβώς σημαίνει ομαλή λειτουργία και εύκολη πρόσβαση για τους πολίτες στο χώρο αυτό. Τελευταία το στάδιο της Κορίνθου έχει στρωθεί με το νέο χλωτάπιτα, οπότε η πρόσβαση πάνω σε αυτόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απαγορευμένη για οποιονδήποτε αθλητή και για οποιαδήποτε ομάδα εκτός αν έχει κάποια ειδική άδεια. Σε εμάς σαφώς δεν έχει δοθεί καμία ειδική άδεια για τη χρήση του χλωτάπιτα, αν και οι δρομείς δεν καταστρέφουν το χλωτάπιτα με τη χρήση που του κάνουν και χρησιμοποιούν την περίμετρο του σταδίου και όχι το λειτουργικό του χώρο. Τώρα, όσον αφορά το ωράριο λειτουργίας και τις ημέρες λειτουργίας, εκεί πάλι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί, ειδικά για τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να είναι εύκολα προσβάσιμο από τους συμπολίτες μας. Τους χώρους, τα αποδυτήρια, τις τουαλέτες. Είναι σημεία τα οποία χρειάζονται περισσότερη προσοχή. Υποσυνθήκη χρειάζονται και ανανέωση. Αν σκεφτούμε ότι εκεί πηγαίνουν μικρά παιδιά, παιδιά που ξεκινούν τώρα τον αθλητισμό και θα πρέπει να έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προκειμένου να υπάρχει συνέχεια σε αυτό που κάνουν. Ώστε να μιλάμε και για πραγματικά μαζικό αθλητισμό και σαφώς, όχι... Σαφώς. Μας ενδιαφέρει ο μαζικός αθλητισμός. Βέβαια, το νομοσχέδιο που αφορά την πρημοδότηση αθλητών ψηφίστηκε μέσα στο Φεβρουάριο, πράγμα που σημαίνει ότι πλέον θα μπορούν νέοι να ξεκινήσουν και να κάνουν πρωταθλητισμό και να μην προβληματίζονται για το ποια θα είναι η συνέχεια τους για τις σπουδές τους, δεδομένου ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα μέσα από την πρημοδότηση αυτή να μπορούν να εισαχθούν σε πολλές σχολές. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό θα δώσει μια νέα όθηση στα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν υψηλού επίπεδο αθλητισμού. Που από κάποιο σημείο και πέρα έπρεπε να διαλέξουν ή αθλητισμό ή πανελλαδικές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε συμβαίνει ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή, στην καλύτερη ηλικία ενός αθλητή από τα 16 μέχρι τα 19 πρέπει να διαλέξει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει καμία προοπτική. Δυστυχώς ο στίβος και ο χώρος του στίβου και όχι μόνο βρίσκεται στον αδύρ του. Ελπίζω αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Δηλαδή πάμε στα πλαίσια της Αμερικής που υπάρχει μια πρημοδότηση όχι οικονομική. Μιλάμε τώρα για την είσοδο σε σχολές, σε ανθρώπους που είναι πρωταθλητές. Ακριβώς, δεν είναι μόνο στην Αμερική. Υπάρχει μια πολιτική σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και σε πολλές χώρες του κόσμου η οποία βοηθά την ανάδειξη των ταλέντων και την διαπαιδαγώγησή τους συνολικά. Όταν λοιπόν ένας αθλητής είναι υψηλού επίπεδου, είναι παράλληλα και καλός σπουδαστής, αν θέλετε, ή έχει και του δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να σπουδάσει και να αναδειχθεί και σε άλλους τομείς. Και αυτό είναι και ο λόγος που πολλά ταλέντα μένουν αιώνια ταλέντα. Ακριβώς. Γιατί στην εποχή που είναι πραγματικά να ανεβάσει τον εαυτό του σε επίπεδα πρωταθλητισμού, είναι η εποχή που σταματάει ή που σταματάει την εκπαίδευση. Ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο κάποιος μέσος Έλληνας να στείλει το παιδί του για να ασχοληθεί με υψηλού επίπεδο αθλητισμού.